Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος σήμερα δίνει τη δεύτερη ομιλία από το συγκεκριμένο project. Μην γελάτε, παιδί μου, κάτσε. Και ουσιαστικά έχει δώσει λοιπόν μια ομιλία τις προηγούμενες συναντήσεις και πήρε μια αξιολόγηση και ουσιαστικά σε αυτή την ομιλία τώρα ουσιαστικά προσπαθεί να ενσωματώσει τις πληροφορίες που έχει λάβει και την τροφοδότηση που έχει λάβει, ώστε ουσιαστικά να δούμε αν το αποτέλεσμα να έχει ένα βελτιωμένο αποτέλεσμα. Προς όλο το κοινό, η προηγούμενη αξιολογήτρια του Κωνσταντίνου σημείωσε το γεγονός ότι η κάμερά του, γιατί ήταν και αυτή μέσω Zoom, ήταν αρκετά χαμηλά και ουσιαστικά η θέση του σώματός του ήταν κάπως πιο ψηλά, που αυτό το έχει λύσει από ό,τι βλέπω ήδη. Και μπράβο. Ότι η ομιλία του ήταν καλύτερα να ήταν σε κάποια χωρισμένη σε κομμάτια σε 1, 2, 3 και στο τέλος να γινόταν και μια. Στο τέλος να στα ξαναπαρέδιδε στο τέλος σαν κατακλείδα ώστε να μας πει και κάτι και γενικά να βοηθήσει τη δυνητική του ποικιλία. Αυτά από μένα. Οπότε ο λόγος σε εσένα, Σταθία. Αμήν. Ωραία. Συνεχίζουμε λοιπόν με το μάστορ της ρητορικής Κωνσταντίνο Ρίβα. Ο ρομαντισμός σκοτώνει τον έρωτα. Ο ρομαντισμός σκοτώνει τον έρωτα. Κωνσταντίνος Ρίβας. Αδιαπραγμάτευτα, ζούμε σε μια εποχή που είναι πολύ πιο εύκολο από ποτέ να γνωρίσεις κάποιον. Τα social media συνεχίζουν και ανθίζουν. Τα μέσα site γνωριμιών, τόσο και εφαρμογές, συνεχίζουν να εξελίσσονται και να πληθαίνουν συνεχώς. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι ποτέ δεν νιώσαμε πιο μόνοι. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Ποιοι από εσάς αυτή τη στιγμή εδώ είστε εργένιδες? Σηκώστε το χεράκι σας. Α, είμαστε λίγοι, δεν είμαστε πολλοί. Απευθύνομαι σε κοινό. Α, όχι, εντάξει, ίσως είμαστε περισσότεροι από ό,τι νόμιζα. Okay. Τι είναι αυτό που μας εμποδίζει να βρούμε τον σωστό άνθρωπο για μας? Τι είναι αυτό που στην ουσία μας εμποδίζει να δοθούμε απόλυτα στον έρωτα? Μήπως ψάχνουμε να βρούμε κάτι τέλειο? Μήπως πιστεύουμε ότι αυτό που ψάχνουμε δεν υπάρχει εκεί έξω? Μήπως βρίσκουμε συνέχεια ανθρώπους που πιστεύουμε ότι δεν μας ταιριάζουν? Στην πραγματικότητα και τα τρία αυτά σημεία που έθιξα έχουν να κάνουν με τις προσδοκίες που έχουμε από τους άλλους. Και εκεί είναι που μπαίνει ο ρομαντισμός και εμφανίζει σαν πρόβλημα. Ο ρομαντισμός μας δημιουργεί κάποιες προσδοκίες από τον άνθρωπο που θέλουμε να γνωρίσουμε. Όταν σκεφτόμαστε τις ρομαντικές ταινίες, σκεφτόμαστε δύο ανθρώπους που γνωρίζονται κάπως αναπάντεχα. Εκεί που δεν το περιμένεις, μπαμ, σου έρχεται και ερωτεύεσαι. Και για λίγο καιρό τουλάχιστον όλα πάνε λάδι. Είναι όλα πολύ απαλά, είναι όλα πολύ τρυφερά, είναι όλα πολύ ωραία. Στην πραγματικότητα όμως είναι έτσι. Ποιοι από εσάς έχετε βρεθεί σε ένα τέτοιο ραντεβού που να λέτε «Αχ, πέρασα τέλεια» και για 10 μήνες, το μήνες είναι πολύ, για 2 εβδομάδες έστω, να περνάτε τέλεια, να γνωρίσετε τον άλλον, να είστε κατευθείαν ερωτευμένοι και για λίγο καιρό να ζείτε στο συννεφάκι σας. Νομίζω αυτό από μόνο του είναι μια προσδοκία που έχει πολλοί κόσμος, αλλά δεν συμβαίνει τόσο συχνά όσο περιμέναμε. Όπως και μια άλλη προσδοκία που μας δημιουργεί ο ρομαντισμός, ότι θα μείνουμε για πάντα μαζί. Ότι ο άνθρωπος που έχουμε απέναντί μας θα είναι για πάντα δικός μας. Αυτό είναι που στην ουσία μας τρομάζει τόσο πολύ στο να δοθούμε στον άλλον, γιατί φοβόμαστε ότι ο άνθρωπος που έχουμε απέναντί μας δεν θα είναι για πάντα δικός μας. Και ίσως και να μην είναι, κακά τα ψέματα. Δεν έχει όμως αυτό σημασία. Ο έρωτας δεν είναι το για πάντα. Ο έρωτας είναι η στιγμή. Πρόσφατα άκουσα μία ομιλία μεταξύ μίας φίλης μου, μιλούσε τηλέφωνο με το αγόρι της, που είχαν ψιλοτσακωθεί τις τελευταίες μέρες και την ρωτάει αυτός «Τι κάνεις?» και λέει «Αυτή καλά είναι». Πίσω από αυτό το «καλά είμαι», ποιος ξέρει πώς ακριβόντουσαν. Νομίζω είναι πλέον η φράση που ξέρει ο άλλος που την ακούει ότι έχω και
με τη φωλιά μου κάτι έχω κάνει, πρέπει να πω τι έκανα. Τι έγινε. Αυτό δείχνει ότι περιμένουμε από τον άλλο να μας καταλάβει, χωρίς να έχουμε την απαραίτητη επικοινωνία μεταξύ του, μαζί του. Και είναι η τελευταία προσδοκία του που μας δημιουργεί ο ρομαντισμός. Πέρα από αυτό, η έννοια του ρομαντισμού στην σύγχρονη κοινωνία έχει διαστρεβλωθεί πάρα πολύ, όπως είπα, από τις ταινίες και τα υπόλοιπα τα λοιπά μέσα διασκέδασης. Η αλήθεια είναι πως μας προβάλλουν πράγματα τα οποία είναι μη ρεαλιστικά. Και όχι μόνο αυτό. Μας έχουμε βαρεθεί να βλέπουμε ρεαλιστικά πράγματα. Οπότε, αυτό που κάνουν οι ταινίες για να μας κινήσουν το ενδιαφέρον, ή οι σειρές, ή η μουσική, είναι να βασιστούν η μία πάνω στην άλλη και να δημιουργήσουν κάτι πιο extreme κάθε φορά, με αποτέλεσμα να έχουμε φτιάξει ένα υπερρεαλιστικό κόσμο, τον οποίο δεν μπορούμε να διατρυπήσουμε εμείς σαν άνθρωποι και να μπούμε μέσα σε αυτή τη φούσκα που όλοι είναι τέλεια. Και απογοητευόμαστε ακόμη περισσότερο, γιατί αυτό που βλέπουμε εμείς και βαφτίζουμε ρομαντισμό στις ταινίες, δεν μπορούμε να το έχουμε. Περιμένουμε τον ρομαντισμό να μας έρθει ως διαμαγείας. Απλά να εμφανιστεί κάποια στιγμή και να νιώσουμε εμείς υπέρβαρο. Ο έρωτας δεν είναι ένα απλό συνέστημα. Δεν είναι μια κατάσταση που έρχεται και την αγκαλιάζεις και νιώθεις ωραία. Ο έρωτας είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσπαθήσεις. Πρέπει να αποθήσεις και να κουραστείς για να το αποκτήσεις. Είναι μια μορφή τέχνης. Και όπως κάθε μορφή τέχνης, πρέπει να έχεις τη λεπτομέρεια, πρέπει να κουραστείς, να κάνεις practice και να φτάσεις στο σημείο που θες εσύ να φτάσεις. Δεν έχει σημασία να γίνεις εσύ καλύτερος άνθρωπος για να σε ερωτευτούν οι άλλοι. Σημασία έχει να ξέρεις εσύ να αγαπάς καλύτερα. Και για να μην λέμε ότι τυχαίες συναντήσεις δεν υπάρχουν, η αλήθεια είναι ότι την προηγούμενη φορά που έκανα την ομιλία μέχρι τώρα, μου έτυχε μια τέτοια συνάντηση. Μέσα στο μετρό ήταν κάποιος απέναντί μου και με κοιτούσε. Και με κοιτούσε για 10 λεπτά μέχρι να κατέβω από τη στάση μου. Και κατέβηκα και έφυγα. Παρ' όλα αυτά, μετά από 5 μέρες, τον ξαναπέτυχα στο μετρό. Ήταν απέναντί μου, τον κοιτούσα, με κοιτούσε. Μέχρι που κάποια στιγμή καταλαβαίναμε τι γινόταν και αρχίσαμε να γελάμε και οι δύο. Και λίγο πριν φύγω, σταμάτησε, μου συστήθηκε και μου έδωσε φυγητό. Οπότε, θέλω να πω ότι τέτοιου είδους αλληλεπιδράσεις υπάρχουν. Είναι σπάνιες, δεν θέλω να είμαι τόσο υποκριτής ώστε να μην το αναφέρω, αλλά το πρόβλημα είναι ότι πρέπει και εμείς να κάνουμε μια κίνηση. Δεν μπορούμε να περιμένουμε πάντα να έρχεται ο άλλος να μας μιλάει όπως έκανα εγώ τώρα. Γιατί αν δεν είχε έρθει ο απέναντί μου να μου μιλήσει, εγώ αυτή τη στιγμή δεν θα είχα βγει ένα τέλειο ραντεβού. Αυτά από μένα. Ελπίζω να αποθήσετε και εσείς περισσότερο να ακολουθήσετε συγγνώμη περισσότερο την καρδιά σας και να πείτε ένα αγαπώ σε αυτόν που είστε ερωτευμένοι μαζί του.